Πώς διαμορφώνεται από σήμερα η ελληνική πραγματικότητα, τι αλλάζει στη ζωή μας, τι δηλώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και τι ελληνική κυβέρνηση. Τηλεφώνημα Τσίπρα σε Γιούνκερ. Βοηθήστε για να επεκταθεί το πρόγραμμα. Με απευθείας συνδέσεις και ψυχραιμία, το Ιόνιαν θα αποτυπώσει την πραγματικότητα. Πώς καταγράφεται η κατάσταση σε βενζινάδικα, φαρμακεία, τροφοδοσία αγαθών, τι πιστεύει ο κόσμος για τις εξελίξεις. Προετοιμασία με άγχος για το δημοψήφισμα λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του. Με κριτήριο την επαγγελματική τους αποκατάσταση συμπληρώνουν πλέον οι μαθητές στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Στο εξωτερικό για σπουδές στρέφουν πολλά παιδιά το βλέμμα τους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Πρώτη μέρα της εφαρμογής των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση με τις τράπεζες να μην ανοίγουν. Χθες το βράδυ πάρθηκε αυτή η απόφαση. Το Ιόνιον από την πρώτη στιγμή προσεγγίζει την επικαιρότητα με ψυχραιμία και ωριμότητα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η πρώτη αυτή μέρα, λοιπόν, πέραν των αντιδράσεων των Ελλήνων πολιτών, χαρακτηρίστηκε και από σωρία δηλώσεων Ευρωπαίων εταίρων. Η δήλωση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, θεωρήθηκε ως άκομψη παρέμβαση στη διαδικασία του δημοψηφίσματος που προτρέπει τους Έλληνες να ψηφίσουν υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής. Κάτι που δεν έκαναν ούτε ο επικεφαλής του Eurogroup, ο κ. Ντάισελμπλουμ, ούτε η Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Με αυτές τις εξελίξεις, λοιπόν, ξεκινάμε το δελτίο μας. Έχουμε μαζί μας απόψε τους δημοσιογράφους Σπύρο Καμπιώτη και Νάσο Νασόπουλο, με τους οποίους θα σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα, ενώ θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Κύπρο να συζητήσουμε παρόμοιες εμπειρίες των Κυπρίων δύο χρόνια πριν, αλλά και με τουριστικές περιοχές της περιφερειάς μας. Καλησπέρα πρώτα τον Σπύρο Καμπιώτη που βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να έχουμε στην παρέα μας και τον Νάσο τον Νασόπουλο να τον καλησπερίσουμε. Νάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και απόψε, όπως ήμασταν και το Σάββατο το βράδυ, για να σχολιάσουμε αυτές τις δύσκολες για τη χώρα εξελίξεις με μια ψύχρεμη ματιά, όπως κάνουμε πάντα, Νάσο το ξέρεις και εσύ Σπύρο, προσπαθώντας ούτε τον πανικό να σπείρουμε, ούτε να είμαστε λανθασμένοι στις εκτιμήσεις μας. Να ξεκινήσουμε, Σπύρο, από σένα με ένα πρώτο σχόλιο. Παγωμένη αγορά, μουδιασμένη σε ολόκληρη την περιφέρεια, φαντάζομαι πολύ περισσότερο στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι έχεις εισπράξει εσύ μέχρι τώρα? Βεβαίως, Τάσο, δεν πρόκειται να σπείρουμε τον πανικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπέρνει κανείς τίποτα αυτές τις ώρες. Όχι μόνο πανικό, ούτε καν δεν μπορεί να σπέρνει αερολογίες, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεδομένου το ότι εκείνο το οποίο, το στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσει η χώρα και οι Έλληνες είναι να μην πάμε σε διχασμό, να μην τα λέει ο ένας έτσι και ο άλλος τα λέει διαφορετικά, και εν διάφορες περιπτώσεις να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να κρατήσει ενωμένο αυτόν τον τόπο, αυτή την κοινωνία. Τάσο, να πούμε ότι η ανησυχία είναι έκδηλη παντού και η αβεβαιότητα είναι εκείνη η οποία στην κυριολεξία σπάει κόκαλα, με την έννοια του ότι δεν ξέρει κανείς τι ξημερώνει η επόμενη μέρα. Όπως είχε πει και ο Νάσο Νασόπουλος το Σάββατο και επιβεβαιώθηκε όλο αυτό το διήμερο που πέρασε, κάθε ώρα είναι και τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό ισχύει και από νωρίς το πρωί σήμερα και ισχύει και αυτές τις ώρες που διανύουμε. Όσον αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης, το ρεπορτάζ του Ιόνιον και βεβαίως το δικό μας λέει ότι τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια μιλάμε για τρόφιμα, κανένα σούπερ μάρκετ και κανένα ράφι δεν έχει μείνει άδειο. Μιλάμε για καύσιμα. Τα καύσιμα κανονικά εφοδιάζονται τα πρατήρια. Εκείνο το οποίο μάθαμε πριν από λίγο είναι πως τα πρατήρια για να πάρουν από τις εταιρείες καύσιμα πρέπει να έχουν τα χρήματα στο χέρι. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεδομένου ότι και οι τράπεζες δεν είναι ανοιχτές για να μπορέσουν να γίνουν μέσω τραπέζης αυτού του είδους συναλλαγές. Όσον αφορά τα φάρμακα, υπάρχει επάρκεια. Στην επαρχία τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά. Βέβαια, πάντα με μία επιφύλαξη, δηλαδή με βάση τα τωρινά, τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα. Τα νοσοκομεία έχουν τα προβλήματα που είχαν, δεν έχει αλλάξει τίποτα και σε γενικές γραμμές δεν έχει εκπέμψει κανένα τέτοιο ίδρυμα SOS μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, κάποια μικροπροβλήματα αρχίζουν να υπάρχουν στους Δήμους, με την έννοια ότι οι υδροφόρες, ας πούμε, όπως πληροφορηθήκαμε και στη Δημοτική Ίδρυυση Αποχέτευσης Ακίνδυνου, δεν έχουν καύσιμα για να μπορέσουν να εφοδιάσουν όπου χρειαστεί με νερό τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, τα απορριμματοφόρα κινούνται κανονικά στους δρόμους. Αυτή είναι μια πρώτη ματιά που δείχνει έτσι την σημερινή πραγματικότητα με βάση το ρεπορτάζ. Να δώσουμε και το λόγο στον Άσο τον Νασόπουλο για ένα σύντομο πρώτο σχόλιο πριν περάσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει η καθημερινότητα από το πρωί στην Πάτρα. Νάσο, σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Δεν θα διαφωνήσω με τον Σπύρο, με όσα είπε ο Σπύρος, γιατί περιέγραψε την κατάσταση και όπως την περιέγραψε, έτσι την έχουμε βιώσει και εμείς σήμερα στην Πάτρα. Αν εξαιρέσουμε κάποιες ουρές που σχηματίστηκαν το μεσημέρι στα ATM, την ώρα δηλαδή που άρχισαν να λειτουργούν, αυτή τη στιγμή αν περάσει κανείς από τράπεζες ή από βενζινάδικα, θα του θυμίζει μια κανονική ημέρα, όχι μόνο πρόδημο ψηφίσματος, αλλά και την περίοδο των πολύ ομαλών εξελίξεων. Ούτε ουρές, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι από το μεσημέρι μετά, βέβαια, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε εκεί. Βέβαια, η αγορά σήμερα δεν κινήθηκε, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά λογικό είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη αντίδραση. Θα δούμε. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Πάμε να δούμε όμως μαζί πώς αποτύπωσαν δημοσιογράφοι και τεχνικοί του Ιόνια την κατάσταση στο μεγάλο αστικό κέντρο, όπως είναι η Πάτρα, με τις ουρές που σχηματίστηκαν μπροστά από τα ATM, όταν στις 12 το μεσημέρι εφοδιάστηκαν με χρήματα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Πάμε μαζί να δούμε το ρεπορτάζ. Μπορεί οι τράπεζες να είχαν σήμερα κατεβασμένα ρολά, δεν συνέβη το ίδιο όμως και με τα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης, τα οποία λειτουργήσαν κανονικά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών, ύστερα από το Capital Control που επιβλήθηκε χθες το βράδυ. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, που άνοιξαν και πάλι τα ATM στις τράπεζες της Πάτρας, σχηματίστηκαν ουρές. Υπομονή θα κάνουμε, γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξη. Επειδή κάποιοι πιστέψαμε ότι δεν θα γίνει αυτή η καταστροφή, αφήσαμε μισθούς μέσα, συντάξεις των παππούδων μας και των γονιών μας και τώρα εγώ εδώ είμαι για να πάρω του πατέρα μου τη σύνταξη. Από νωρίς το πρωί, συνταξιούχοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από τραπεζικά υποκαταστήματα. Όσοι είχαν κάρτες ανάληψης έλεγχαν τους λογαριασμούς τους προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή της σύνταξής τους. Όσοι όμως δεν είχαν κάρτα, παρά μόνο βιβλιάριο, βρίσκονταν σε απόγνωση. Δεν έχω κάρτα και δεν μπορώ να πάρω και δεν έχω να πάρω να φάω. Που λέει ο λόγος. Αυτό έχουμε πάθει. Πήγα στο ΙΚΑ και μου είπαν για το πληρώνω που το ΙΚΑ. Ότι είναι μέσα τα λεπτά, αλλά αφού είναι οι τράπεζες κλειστές. Και εμείς. Τι θα κάνετε τώρα να ανοίξουνε. Είμαστε σε δίλημα. Το ημερήσιο όριο για αναλήψεις από τα ATM προσδιορίζεται στα 60 ευρώ ανά κάρτα. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για πληρωμές αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι συναλλαγές μέσω web banking θα επιτρέπονται για πληρωμές μόνο στην Ελλάδα. Πήρα 200 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι μέσα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσει κάποια στιγμή εδώ και 5 χρόνια, να μιλήσει και ο λαός, έτσι. Να πει αν συμφωνεί με όλα αυτά που μας έχουν φέρει προηγούμενοι. Εμείς το φταίμε, δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίμε εμείς. Κλειστά θα παραμείνουν και τα δικαστήρια της Πάτρας από αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, λόγω του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν έγιναν κυρίες και κύριοι σήμερα από το ρεπορτάζ της συναδέλφου στην Πάτρα. Να πούμε Σπύρο και Νάσο ότι την Πέμπτη θα ανοίξουν 850 καταστήματα. Δεν ξέρω, έχεις ενημερωθεί Σπύρο. Είναι 850 καταστήματα. Αυτό, ναι. Έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι συνταξιούχοι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Ότι θα ανοίξουν κάποια καταστήματα στις 4 συστημικές τράπεζες. Για να εξυπηρετήσουν τους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτες ανάληψης μετρητών. Λοιπόν, πρωτόγνωρες πάντως καταστάσεις. Δεν ξέρω, Νάσο, και εσύ θα συμφωνείς. Πρωτόγνωρες για τον Έλληνα. Τέτοιες καταστάσεις όμως έζησαν στην Κύπρο το 2013. Επιτρέψε μου να βάλουμε στη συντροφιά μας τον καλό φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, τον Σωτήρη Παπαδόπουλο, από την τηλεόραση Capital της Κύπρου. Δεν ξέρω αν τον έχουμε και αν μπορούμε να τον δούμε. Σωτήρη. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα τον Σωτήρη Παπαδόπουλο από την Κύπρο. Να τον καλησπερίσουμε, Σωτήρη. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα και αν μας βλέπετε. Σε ακούμε, θα σε δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Είμαι εδώ με τον Σπύρο Καμπιώτη, τον Άσο Νασόπουλο. Σε θέλουμε στη συντροφιά μας να μας δώσεις λίγο, να θυμηθείς μάλλον γιατί παρακολουθείς το ρεπορτάζ, ομοιότητες με το 2013 στην Κύπρο. Τότε που είχαμε και εμείς παρακολουθήσει δημοσιογραφικά μέσα από το Ionian όλη την πορεία. Δώσε μας λίγο ομοιότητες. Τι σου θυμίζουν αυτές οι μέρες. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά γεγονότα. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες έχουμε το ίδιο περιστατικό. Στην Κύπρο είχαμε κούρεμα καταθέσεων. Ή καλύτερα, οι τράπεζες έκλεισαν για να μπορέσει η χώρα να υπογράψει ένα μνημόνιο το οποίο περιείχε μέσα και κούρεμα καταθέσεων.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι τράπεζες έκλεισαν αυτή τη στιγμή διότι είχαν πρόβλημα χωρίς έλα, θα είχαν πρόβλημα κεφαλαιακό με ό,τι αυτό συνεπάγεται από εδώ και μπρος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για την Κύπρο όταν είχαν κλείσει οι τράπεζες, καθώς για περίπου 15-18 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν χωρίς τράπεζες, ήταν κλειστές. Τα ATM έβγαζαν 300 ευρώ πάντως εδώ στην Κύπρο και μάλιστα ήταν 300 ευρώ ανά ημέρα. Δηλαδή αν δεν τα έπαιρνες τη μία μέρα, την επόμενη θα μπορούσες να πάρεις 600 ευρώ. Εντελώς διαφορετικό δηλαδή από αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Ωστόσο τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Είχε παγώσει η αγορά, υπήρξαν και προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων, στα καύσιμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος γιατί ήταν χειμώνας σχεδόν ακόμα, Μάρτις βέβαια, αλλά ήταν χειμωνιάτικη σχετικά ακόμα ημέρες. Οπότε θεωρώ ότι ήταν από τις πολύ δύσκολες εποχές που έχει περάσει η Κύπρος. Νάσο, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις και εσύ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνέχισε. Ναι, λέω ότι από τη στιγμή που ανοίξαν οι τράπεζες, δεν σημαίνει ότι επανήλθαμε στην κανονική ροή. Κάναμε σχεδόν 2 χρόνια για να φύγουν όλοι οι περιορισμοί από τις τράπεζες, για να μπορέσουμε να είμαστε κανονικά μια ευρωπαϊκή χώρα όπου επιτρέπονται τα πάντα όπως επιτρέπονταν και στις άλλες χώρες. Σπύρο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο ο Νάσος. Σπύρο, θέλω να πω ότι ασφαλώς είναι χρήσιμη η εμπειρία που μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Παπαδόπουλος από την Κύπρο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής τον συνάδελφο. Η συμπεριφορά του κόσμου, του απλού πολίτη, όταν ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα και όσο ίσχυαν, η καθημερινότητα της ζωής του, ακόμα και τα συναισθήματά του, πώς επηρεάστηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς ήρθε η απόφαση, είχε βγει στις 4:20 τα χαράματα. Ο κόσμος τα ένιωσε το πρωί με το που πήγε στα ATM, είδε το λογαριασμό του μειωμένο, καθώς είχε αφαιρεθεί ήδη ένα πρώτο ποσό από το κούρεμα το οποίο θα είχε στο λογαριασμό του, και είχε και πρόβλημα στα χρήματα τα οποία θα έβγαζε. Την πρώτη και τη δεύτερη μέρα είχαμε ουρές και εμείς στα ATM. Από εκεί και μετά όμως, όταν πια ήξερε ο κόσμος ότι μόνο αυτά τα χρήματα μπορεί να βγάλει, η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί στο θέμα των ATM. Ωστόσο, η αγορά είχε πάρα πολλά προβλήματα. Είχε παγώσει ουσιαστικά για ένα διάστημα περίπου 15 ημερών μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες και κάπως η χώρα να αρχίσει να μπαίνει σε έναν κανονικό ρυθμό, όσο μπορούμε να πούμε κανονικό ρυθμό. Το πρόβλημα ήταν και μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε ότι υπήρξαν προβλήματα στις μισθοδοσίες των εργαζομένων, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε καθυστέρηση στις πληρωμές. Μάλιστα, μπορώ να θυμηθώ ότι για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες αρκετές εταιρείες είχαν και 2 και 3 μισθούς μέσα ή στο καλύτερο πλήρωναν κάθε 15 μέρες πια τους λογαριασμούς τους. Θέλω να πω ότι είχαμε μπει σε μια κατάσταση που όμοια της η Κύπρος δεν είχε ξαναζήσει. Σπύρο, θέλω να ρωτήσω εσένα, βλέπεις αν κρατήσει κάποιες μέρες, 6 λέμε μέχρι τώρα παραπάνω, έχει παρόμοια προβλήματα, δηλαδή η μισθοδοσία παγωμένη δεν θα μπορεί να πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας, παρόμοια προβλήματα με Κύπρο? Ακούσαμε προηγουμένως τον Νάσο Νασόπουλο να λέει ότι η αγορά έχει παγώσει, είναι γεγονός. Η αγορά σήμερα, δηλαδή η μικρομεσαία επιχείρηση, στη σημερινή μέρα έχει παγώσει εντελώς. Είπαμε τι μπορεί να έχει γίνει στην αλυσίδα, στο κομμάτι αυτό, την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, της σύντησης γενικότερα. Είπαμε για τα καύσιμα, είπαμε για τα φάρμακα, είπαμε ό,τι μπορούσαμε να πούμε. Όμως η μικρομεσαία επιχείρηση έχει παγώσει ήδη. Από σήμερα το πρωί η αγορά και το εμπόριο είναι παγωμένο. Είναι κάτι σαν αυτό το οποίο μας λέει ο Σωτήρης από την Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Είναι γεγονός ότι έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλη ήταν τότε το σοκ το οποίο... Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις, αυτό βέβαια είναι με βάση τη δικιά μας εμπειρία. Για να ανοίξουν οι τράπεζες δεν ανοίγουν έτσι απλά από την ημέρα που κλείνουν. Διότι για να κλείσουν οι τράπεζες σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι κάτι λείπει. Είτε υπάρχει κεφαλαιακή ανεπάρκεια, είτε υπάρχει θέμα με τις καταθέσεις. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ήταν με τον έλα και ουσιαστικά, εάν σήμερα ήταν ανοιχτές,
Ο φόβος να φύγουν πολλές καταθέσεις θα ήταν μεγάλος και τότε το πρόβλημα στις τράπεζες θα ήταν τεράστιο, καθώς δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Εγώ θα τολμήσω να πω, Σωτήρη, θα τολμήσω να πω ότι το δημοψήφισμα, η ανακοίνωση του δημοψηφίσματος είναι, θεωρώ ότι είναι άσχετη από το κλείσιμο των τραπεζών. Τολμώ να πω, είναι στην κυριολεξία, τολμώ να πω ότι οι τράπεζες θα έκλειναν έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, Σπυρό, είναι άσχετη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οι τράπεζες έκλεισαν λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην ανανεώσει περισσότερο τον ΕΛΑ. Να μείνει στα επίπεδα των 89 δισεκατομμυρίων που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν έχει σχέση το δημοψήφισμα σε αυτή την ιστορία. Να σου συμφωνώ. Κάποια στιγμή όμως δυστυχώς θα γινόταν αυτό. Διότι ο ΕΛΑ στην Ελλάδα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 96 δις. Δεν μπορούσε να φτάσει παραπάνω. Άρα το ψυχολογικό αυτό όριο το πλησίαζαν απειλητικά οι τράπεζες, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν φύγει πολλές καταθέσεις. Να σου συμφωνείς εσύ. Συμφωνώ. Το όριο του ΕΛΑ είχε ξεπεραστεί κατά πολύ από αυτό που μπορούσε σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας δώσει. Το γεγονός της μη επίτευξης συμφωνίας επέτεινε τις φωνές μέσα στην Ευρώπη που είπαν στην Ευρωπαϊκή, που μέχρι τότε έκαναν τα στραβά μάτια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την άφηναν να αυξάνει έστω οριακά το όριο για να κρατάει ζωντανές τις τράπεζες. Οι τράπεζες λοιπόν όντως ήταν θέμα χρόνου και ειδικώς αν δεν προέκυπτε και άμεσα μια συμφωνία. Συμφωνία δεν υπήρξε. Είναι άλλο ζήτημα να συζητήσουμε ποιος ευθύνεται, τα αίτια κτλ. Τα ζούμε άλλωστε αυτά. Αλλά οι τράπεζες ακολουθούσαν και μια ξεχωριστή δική τους πορεία προς το κλείσιμο και έχει απόλυτο δίκιο ο Σπύρος σε αυτό που επισημαίνει. Το όριο του ΕΛΑ είχε ξεπεραστεί. Μάλιστα. Και πια ασκούταν πιέσεις, τις θυμόμαστε κιόλας, διαρκουσών των συνομιλιών. Ασκούταν πιέσεις και από τον Σόιμπλε και γίνονταν παράπονα ότι ο Ντράγκη γινόταν αποδέκτης έντονων επικρίσεων, για ποιο λόγο αυξάνει συνεχώς το όριο. Άρα αυτή τη στιγμή, αλλά να πω το εξής, το αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται σήμερα. Και εκείνο που θα συμφωνήσω σε αυτό που υπόθηκε, τράπεζα που κλείνει, δύσκολα ανοίγει. Δεν είναι ημερομηνιακό το θέμα και είναι και η διαφορά που επισήμανε ο συνάδελφος Παπαδόπουλος από την Κύπρο, ότι είναι διαφορετική η λόγη στην τράπεζα, στις ελληνικές τράπεζες έκλεισαν γιατί απλά δεν υπήρχαν λεφτά. Αυτό, γι' αυτό έκλεισαν. Το θέμα είναι ότι για να ανοίξουν πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά λοιπόν με δύο τρόπους μπορούν να βρεθούν. Ή αυτός που κόβει χρήμα ευρώ να μας δώσει, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή κάπως αλλιώς να παραχθεί χρήμα. Νοητό, σαφές το υπονοούμενο. Το κακό μάλιστα είναι πια για την Ελλάδα, καθώς ο κύριος Ντράγκη έχει δηλώσει ότι μέχρι την Τρίτη, και λέω μέχρι την Τρίτη γιατί μέχρι την Τρίτη η Ελλάδα υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα, έχει υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες μέσω του ΕΛΑ, όπως και το κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ίσως να τη στηρίξει και μέχρι το δημοψήφισμα. Την επόμενη μέρα όμως οι ελληνικές τράπεζες θα βρίσκονται στον αέρα, καθώς ο ΕΛΑ από εκεί και μετά δεν θα παρέχεται ως πλαίσιο στήριξης στις ελληνικές τράπεζες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται λόγω της συστημικότητας της οποίας διαθέτουν. Δεν θέλω να αναφέρω τα σενάρια τα οποία λένε αυτή τη στιγμή ξένοι δημοσιογράφοι, αλλά πιστέψτε με, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σωτήρη, για την συμμετοχή σου στο δελτίο μας και να σε καληνυχτήσουμε από την Ελλάδα. Μια καλή νύχτα στην Κύπρο. Νάσο και Σπύρο, μείνετε μαζί. Πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Οι χρηματαγορές διεθνώς κατέγραψαν πτώση, όπως και το ευρώ, βέβαια, λόγω των φόβων για έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μεγάλη πτώση ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από μια παρόμοια αντίδραση στα ασιατικά, λόγω της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να διεξαγάγει δημοψήφισμα, με τους χρηματιστές να τονίζουν ότι η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα, εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Υπάρχει γενικά ένα sell-off που λέμε εμείς, δηλαδή κάποιοι βγαίνουν, πουλάνε, έχει έρθει ένας πανικός στις αγορές, ο οποίος θα διατηρηθεί όσο θα υπάρχουν φοβίες για αναταραχή της κατάστασης και το τι έχει να γίνει με την Ελλάδα. Είναι
θεωρώ ότι η πτώση είναι λογική, αλλά μπορεί και να μην διατηρηθεί αναλόγως με το πώς θα πάνε οι πολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρούδα, οι αγορές δεν πρόκειται να επηρεαστούν από το εάν η Ελλάδα θα πληρώσει ή όχι αύριο τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς όπως υπογραμμίζει, το έχουν προεξοφλήσει ότι δεν θα καταβληθεί. Από εκεί και πέρα όμως, είναι θέμα του Ταμείου πώς θα εκλάβει αυτή την ενέργεια. Το Ταμείο μπορεί να πει, εντάξει, δέχομαι μια καθυστέρηση 15 ημερών. Μπορεί όμως και να πει αυτά που έλεγε χθες η Λαγκάρντ, ότι εγώ μέχρι τις 6 ώρα Ουάσιγκτον, αν δεν έχω πάρει τα λεφτά μου, θεωρώ στάση πληρωμών ως προς το Ταμείο κτλ. Παιχνιδάκια είναι όλα αυτά. Γιατί δεν συμβαίνει και κάτι άμα πληρώσει η Ελλάδα μετά από 15 μέρες. Πάντως, οι χρηματιστές αναφέρουν ότι στην περίπτωση που αποφάσεις είναι άσχημες για την χώρα, τότε υπάρχει κίνδυνος αναφορικά με τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Αν είναι κακές οι αποφάσεις, θα έχουμε, χωρίς να δούμε σοβαρές μεγάλες πτώσεις, θα έχουμε στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλέζικα, τα γαλλικά, θα έχουμε πιέσεις Αμερικάνων θεσμικών επενδυτών, μεγάλων funds, οι οποίοι θα θέλουν να βγουν, να μικρύνουν τις θέσεις τους από φόβο. Επειδή αυτές οι αγορές είναι ρηχές, δεν έχουν μεγάλες συναλλαγές, μπορεί να δούμε μεγάλες διαφορές και αυτό να επιδεινώσει την κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι, σύμφωνα πάντα με τους χρηματιστές, ότι μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία ή όχι, οι αγορές θα ανεβοκατεβαίνουν λειτουργώντας όπως ένα ασανσέρ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Νάσο Νασόπουλο και Σπύρο Καμπιώτη. Θα πάμε τώρα στο Ιόνιο. Αφήνουμε την Κύπρο, ερχόμαστε Ελλάδα. Πάμε στο Ιόνιο. Η συνάδελφος Γεωργία Καλαμαρά είναι στην παραλιακή της Ζακύνθου. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της. Γεωργία, καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τον Σπύρο Καμπιώτη και τον Νάσο. Τον Νάσο τον Νασόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Ζάκυνθο, από την παραλιακή οδό Κωνσταντίνου Λομβάρδου. Βρισκόμαστε έξω από υποκατάστημα τράπεζας. Τα πράγματα, όπως βλέπετε και πίσω μου, δεν είναι τραγικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ουρά. Ουρά δεν υπήρξαν και στα ATM στη Ζάκυνθο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα λέγαμε ότι κυλά λίγο διαφορετικά η κατάσταση στα νησιά του Ιωνίου σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα. Ασφαλώς και υπάρχει μια ανησυχία και μια αβεβαιότητα για το μέλλον. Συζητήσαμε νωρίτερα με συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να ξημερώσει η Πέμπτη, όπου θα ανοίξουν 850 υποκαταστήματα για να πάρουν τις συντάξεις τους και να εξυπηρετηθούν, με το όριο βέβαια των 60 ευρώ όπως γνωρίζουμε. Αλλά θα λέγαμε ότι γενικά η κατάσταση κυλάει ομαλά. Όλα είναι σε κανονικούς ρυθμούς. Η πόλη της Ζακύνθου είναι ολοζώντανη αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να ρωτήσω, Γεωργία. Έχει κίνηση η παραλιακή της Ζακύνθου και η πόλη? Ναι, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Ο περισσότερος κόσμος, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι, έχουν κατέβει στην πόλη για να κάνουν μία βόλτα. Ο καιρός είναι υπέροχος, τα μαγαζιά είναι γεμάτα και φυσικά πάρα πολλοί κόσμος περπατάει από την απέναντι πλευρά, από την πλευρά της θάλασσας του λιμανιού. Σπύρο και Νάσο, πιστεύω ότι τα τουριστικά μέρη δεν ζουν τόσο έντονα αυτό το άγχος και την αγωνία. Δεν ξέρω, συμφωνείς, Σπύρο? Είναι γεγονός αυτό, Τάσο Θεοδόση. Όσον αφορά που ανοίγει σε αυτό το κεφάλαιο το τουριστικό, να πούμε ότι οι σημερινές πληροφορίες αναφέρουν πως η last minute κρατήσεις, οι περιβόητες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν εκλείψει, δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί για την Ελλάδα. Όπως έχουν εξαφανιστεί και μάλλον έχουν ξεκινήσει ακυρώσεις και οι μεμονωμένοι τουρίστες, αυτοί που φτάνουν με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, την EasyJet, την Ryanair κτλ. Στις τουριστικές περιοχές. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί, έχουν ακυρώσει, όπως δεν υπάρχει και last minute. Εκείνο το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς καμία ακύρωση και να κρατάει αυτή τη στιγμή την οικονομία της χώρας, είναι οι προπληρωμένες διακοπές. Αυτές οι διακοπές που έχουν κλείσει με μεγάλους tour operators, έχει δώσει τα χρήματά του. Και από τη στιγμή που τα έχει δώσει, δεν θέλει να τα χάσει. Βάζει κάποια μετρητά στην τσέπη του και προχωρά το ταξίδι του. Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Είδαμε μια χαρά όμορφες εικόνες από την παραλιακή της Ζακύνθου. Είναι ακριβώς έτσι, Τάσο, τα πράγματα. Φυσικό είναι να υπάρχει μια ανησυχία στους επιχειρηματίες του κλάδου. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν την διαμονή τους στη Ζακύνθου και μένει να δούμε βέβαια τι θα γίνει και με τους Έλληνες τουρίστες, που ασφαλώς είναι λίγο αβέβαιοι για ότι πρόκειται να γίνει. Αλλά γενικά, γενικές γραμμές, το κλίμα είναι καλό μέχρι στιγμής. Να είσαι καλά, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε. Θα πάμε να δούμε ένα ακόμη
ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε και με την Κέρκυρα. Εκεί είναι ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργιάδης. Μουδιασμένη ήταν η αγορά από το πρωί, το είπαμε. Οι έμποροι έχουν κάνει δηλώσεις και τονίζουν ότι αν δεν βρεθεί άμεσα μια λύση ώστε να ανοίξουν οι τράπεζες, πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τα capital control στις τράπεζες επηρέασαν και την αγορά της Πάτρας. Η εικόνα που παρουσίασε στο κέντρο της πόλης το πρωί δεν θύμισε σε τίποτα μια συνηθισμένη Δευτέρα. Η κίνηση στους δρόμους ήταν μειωμένη. Τα καταστήματα μπορεί να ήταν ανοιχτά με τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό να ήταν στη θέση τους, όμως οι πελάτες δύσκολα έμπαιναν μέσα για να προχωρήσουν σε αγορές. Η ώρα είναι 11:30 το πρωί και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης, η κίνηση είναι μειωμένη. Ενώ τα καταστήματα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι καταστηματάρχες, δεν έκαναν το πρωί ούτε σε φταί. Δεν μπορούμε καταρχήν να ανταπεξέλθουμε πέραν το ότι δεν μπαίνει πελάτης να ψωνίσει, να μπορέσουμε και εμείς να αγοράσουμε εμπορεύματα, να μπορέσουμε να πληρώσουμε. Κανείς δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν δέχονται παραγγελίες, γιατί ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να στείλουμε άμεσα τα λεφτά. Τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν σήμερα. Η αγορά της Ελλάδας όμως είναι κλειστή. Οι τράπεζες κλειστές, το χρηματιστήριο είναι κλειστό. Είναι μια κατάσταση που φοβάμαι ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Όπως αναφέρουν οι επιχειρηματίες, οι προμηθευτές τους ζητούν συναλλαγές αποκλειστικά σε μετρητά. Με τους ίδιους να δηλώνουν ότι με τις τράπεζες κλειστές και εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα στην άκρη, δεν θα μπορέσουν να εφοδιάσουν τα καταστήματά τους με προϊόντα. Ρευστό. Όλο. Πληρωμή μπροστά. Τράπεζες δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Και όλα στο χέρι. Εκτός αυτού, εάν οι τράπεζες δεν ανοίξουν σύντομα, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόβλημα και στις συναλλαγές, καθώς δεν θα υπάρχουν ψηλά για να δοθούν ρέστα, καθώς τα ATM βγάζουν 20 ευρώ και 50 ευρώ, με αποτέλεσμα τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ και τα κέρματα των 1 και 2 ευρώ να είναι δισεύρετα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι και σήμερα. Η κίνηση είναι normal, όπως στις καθημερινές. Τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Τη στιγμή που οι τράπεζες είναι κλειστές, πράξεις δεν μπορούν να γίνουν όσο αφορά πληρωμές σε προμηθευτούς και μισθούς σε εργαζόμενους. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, διότι αύριο είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Πολύ δύσκολα θα γίνει αυτό τη στιγμή που οι τράπεζες είναι κλειστές. Η ραχοκολιά της οικονομίας, η μικρομεσαία επιχείρηση αργοπεθαίνει και από σήμερα πεθαίνει τελικά. Πάντως, οι έμποροι αναφέρουν ότι η κατάρρευση των λιανικών πωλήσεων θα παρασύρει επιχειρήσεις οι οποίες θα αναγκαστούν να στείλουν τη δραστηριότητά τους ή να μειώσουν τα έξοδά τους, χωρίς να πληρώνουν το προσωπικό ή να το οδηγήσουν σε αναγκαστική αργία. Λοιπόν, τελευταίος μας σταθμός στο Ιόνιο, η Κέρκυρα. Ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργιάδης βρίσκεται εκεί για τις ανάγκες της εκπομπής πρόσωπα. Μάλιστα, βρέθηκε και στην Αλβανία, από όπου έχει να μας δώσει κάποια είδηση. Να τον καλησπερίσω. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα τόσο, καλησπέρα. Είμαι εδώ με τον Σπύρο Καμπιώτη και τον Άσο Νασόπουλο. Σε ακούμε προσεκτικά. Καλησπέρα στον Σπύρο, καλησπέρα στον Άσο. Λοιπόν, να αρχίσω από το ειδησιογραφικό. Να σας πω ότι πριν από λίγο τελείωσε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπου κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ένα ψήφισμα που λέει ότι συμφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να αφήσει τον ελληνικό λαό να αποφασίσει για το αν θα δεχτεί τα μέτρα και καλεί όλους τους κατοίκους των Ιωνίων νησιών να κατέβουν μαζικά στις κάλπες και με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Αυτό έγινε πριν από λίγο εδώ στην Κέρκυρα, όπως είπα, σε τηλεδιάσκεψη με όλους τους αντιπεριφερειάρχες, με τις περιφέρειες των Ιωνίων νησιών. Να σου πω, Τάσο, ότι εδώ στην Κέρκυρα, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ήδη με τον Σπύρο και με τον Άσο, αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι βασικά οικονομικό και έχει να κάνει με τους, γιατί όπως ξέρουμε όλοι η Κέρκυρα είναι από τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού στην Ευρώπη. Έχει να κάνει λοιπόν με τις αλλαγές που έγιναν στα τρία βήματα που έγιναν μέσα στα 5 χρόνια της λιτότητας. Το πρώτο βήμα όταν μας βρήκε η λιτότητα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν με επιταγές. Ξέρουν πολύ καλά και οι δύο συνάδελφοι που με ακούν ότι πώς ήταν η κατάσταση με το χρονολογημένες επιταγές, έτσι λειτουργούσαν. Με την πρόοδο του χρόνου αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, όσοι δεν έκλειναν τα μαγαζιά τους, να δουλέψουν με μετρητά. Δηλαδή αντικαταβολή, έπαιρναν το εμπόρευμα, το πλήρωναν εκείνη την ώρα. Πλέον έχουν μπει στο τρίτο στάδιο, στην τρίτη φάση,
που έχει να κάνει με προκαταβολές. Και αυτό τσακίζει όσους απόμειναν, επαναλαμβάνω, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με εμπορικά καταστήματα, με τουριστικά καταστήματα, πρέπει να προκαταβάλουν μέρος του ποσού της παραγγελίας τους. Και αυτό είναι που πραγματικά συζητούν όλοι εδώ, διότι τους γονατίζει, όπως είπα, οικονομικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις δύο λόγια για το ταξίδι σου στην Αλβανία. Είχα την ευκαιρία να πάω χθες στην Αλβανία. Θα σας πω δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η είδηση ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται, θα κάνει διακοπές στην Αλβανία. Όλοι καταλαβαίνουμε τι μηνύματα μπορεί να κρύβει αυτή η επίσκεψη, καθώς υπάρχει η ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας. Έτσι λοιπόν τους ανακοίνωσε, θα πάει στους Άγιους 40 να κάνει διακοπές. Διακοπές θα κάνει, Γιώργο, θα κάνει διακοπές, ναι, ή έχει πάει, ναι, για κάποιο πρόγραμμα? Θα κάνει, όχι, θα κάνει για κάποιες συναντήσεις, αλλά επίσημο πρόγραμμα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Να σου, δεν ξέρω αν άκουσες αυτή την πληροφορία. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νάσος. Ναι, σας ακούω. Λέω, δεν ξέρω αν άκουσες την πληροφορία του Όχι, Γιώργου. Δεν την άκουσα και την ακούω τώρα και εντυπωσιάζομαι. Η Μέρκελ στην Αλβανία για διακοπές, το Σαββατοκύριακο, τις μέρες που θα γίνεται εδώ η δημοσκόπηση, μάλλον. Στους Άγιους 40. Στο δημοψήφισμα. Είναι ένα προμήνυμα, λες, Νάσο, για την ένταξη Αλβανία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη? Θεωρώ ότι είναι αυτό που συζητάγαμε και το Σάββατο, Τάσο. Είναι ότι κάθε ώρα που περνάει κουνιώνται πάνω στη σκακέρα στρατιωτάκια, βασίλισσες, άλογα, λοχαγοί. Δεν είναι άσχετο. Αυτό προφανώς ένα μήνυμα θέλει να στείλει η Μέρκελ. Θέλει να στείλει ότι ενδεχομένως στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων, και αυτό αφορά τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αναζητά και μπορεί να δημιουργήσει νέες ισχυρές συμμαχίες. Γιώργο, κυρίως προς το Ιόνιο, έτσι. Κυρίως προς το Ιόνιο, βεβαίως. Βέβαια, ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα, στο Ιόνιο, στα σύνορα με την Ελλάδα. Να κλείσω εγώ λέγοντάς σας, Νάσο, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην επίσκεψή μου στην Αλβανία είναι ότι μετά τον εθνικιστικό ίστρο του σοσιαλιστή Έντι Ράμα, που κέρδισε τις εκλογές στην Αλβανία, αλλά να θυμίσω ότι αμφισβήτησε τις συμφωνίες Σαμαρά Μπερίσα, αμφισβήτησε την Υφαλοκρηπίδα, αμφισβήτησε πάρα πολλά, έβαλε πολλά εθνικιστικά ζητήματα. Παρόλα αυτά, ο κόσμος που επισκέφτηκα για να κάνω την εκπομπή πρόσωπα ήταν άνθρωποι εργάτες στην Ελλάδα, κάποιοι πετράδες στον πύργο, κάποιοι που ασχολήθηκαν με τουριστικά επαγγέλματα στην Κέρκυρα, κάποιοι άνθρωποι που έζησαν στην Ελλάδα, που επέστρεψαν στην Αλβανία και ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν τους ζήτησαν να σχολιάσουν τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την οποία την ξέρουν, διότι ένας από αυτούς που έμεινε το μικρότερο διάστημα ήταν 15 χρόνια, για να καταλάβετε, μου είπαν ότι ο τουρισμός της Αλβανίας, ειδικά στο νότιο τμήμα, αυτό που μιλάμε, 6 μίλια, Αγίου 40 κτλ., που είναι και το πιο τουριστικό κομμάτι, αφού έχει τα τουριστικά θέρετρα, εξαρτάται απολύτως από τον τουρισμό της Ελλάδας, διότι δεν έχουν καν αεροδρόμιο στην περιοχή και άρα η σχέση τους τόσο με την Κέρκυρα, αλλά όσο και με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δυνατή και εξαρτημένη για τον τουρισμό τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αν πληγεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, θα πληγεί και ο δικός τους τουρισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον συνάδελφο, να τον αποδεσμεύσουμε να τελειώσει τα ρεπορτάζ του. Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από την Κέρκυρα. Έχουμε συνδεθεί, να πούμε, Νάσο και Σπύρο, με την πλατεία Συντάγματος. Εκεί έχουμε την συγκέντρωση. Να βλέπουμε τώρα ζωντανά το τι γίνεται στην πλατεία Συντάγματος αυτή την ώρα. Όχι, συγκέντρωση αυτών που είναι υπέρ του όχι. Όχι στη λιτότητα. Νάσο, δεν ξέρω αν ησυχείς για λίγο διχασμό. Βέβαια, δεν φαντάζομαι να υπάρξει σε υψηλά επίπεδα και σε ακρόητες. Πώς το εισπράττεις εσύ? Εγώ εκείνο που θέλω να πω, Τάσο και Σπύρο, είναι το εξής. Καταρχάς, να συμπληρώσω ένα στοιχείο σε σχέση με την κίνηση στις χρηματαγορές. Τελικώς το ευρώ σήμερα το μεσημέρι έκλεισε ενισχυμένο το απόγευμα. Αλλά γιατί? Το ευρώ σημείωνε απώλειες, αλλά μπήκε, έβγαλε κεφάλαια η Ελβετική Τράπεζα προκειμένου να στηρίξει το ελβετικό φράγκο και αγόρασε ευρώ. Τι έγινε δηλαδή? Έφευγαν πολλοί
και έφευγαν από το ευρώ και πήγαιναν στο ελβετικό φράγκο που πρόσφατα κατέκτησε διαμόρφωση μια ισοτιμία 1:1 με το ευρώ. Η Ελβετική Τράπεζα λοιπόν διαπίστωσε ότι ξαφνικά το νόμισμά της γινόταν πιο σκληρό από το ανταγωνιστικό νόμισμα ευρώ. Έβγαλε λοιπόν με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας κεφάλαια και αγόρασε ευρώ. Μάλιστα. Προκειμένου να διατηρήσει την ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο στο 1:1. Παρά τα αυτά δεν το κατάφερε και απόλυτα, γιατί στο κλείσιμο του το ελβετικό φράγκο έκλεισε κατά 1 λεπτό παραπάνω από το ευρώ. Το 1 λεπτό μπορεί να μην λέει τίποτα για την τσέπη μας εμάς, yeah. αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Θέλω να πω λοιπόν ότι η άνοδος του ευρώ μην ερμηνευτεί ως κάτι ότι εντάξει δεν έπαθε τίποτα το ευρώ και που έφυγε η Ελλάδα. Το ευρώ στηρίχθηκε με κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας προκειμένου να διαφυλάξει το δικό της νόμισμα η Ελβετία. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Δεν έχει απεριόριστα κεφάλαια μια κεντρική τράπεζα για να αγοράζει κάθε μέρα ξένο νόμισμα. Οπότε περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις να δούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα. Το άλλο σε σχέση με το ερώτημα που έκανε Στάσο, εγώ θα έλεγα το εξής. Οι μέρες που διανύουμε, επειδή είναι δύσκολες, κρίσιμες, επαναλαμβάνω, το καλό είναι να μπουν στην άκρη, να απομονωθούν οι ακραίες φωνές και από τα δύο μπλοκ. Και από τον μπλοκ του ναι και από τον μπλοκ του όχι. Υπάρχουν ακραίες φωνές και στα δύο μπλοκ. Μάλιστα. Κάποιοι από το ένα μπλοκ του όχι που συμπεριφέρονται σαν τους Μπολσεβίκους όταν κατέλαβαν τα χειμερινά ανάκτορα και κάποιοι άλλοι από τον μπλοκ του ναι, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να εμφανίζονται ενώπιον του ελληνικού λαού ως προέκταση του λόγου του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Μάλιστα. Πρέπει και οι δύο πλευρές, κατά την άποψή μου, να συμφωνήσουν σε ένα πράγμα. Ότι τα του οίκου μας μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και μόνοι μας. Και δεν ανεχόμαστε, καμία πλευρά, δεν ανεχόμαστε παρεμβάσεις ξένων στην εσωτερική μας δημοκρατική λειτουργία. Θεωρώ ότι είναι νοήμονες οι Έλληνες. Θεωρώ ότι υπάρχουν νοήμονες και ήρεμοι πολιτικοί οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, τα επιχειρήματα ένθεν και ένθεν και τελικά ο λαός να αποφασίσει ό,τι αποφασίσει με όποιο είναι το ερώτημα την ερχόμενη Κυριακή, γιατί μέχρι την Κυριακή έχουμε αρκετά 24 ώρα ακόμα, θα επαναλάβω. Θέλω και ένα σχόλιο από σένα, Σπύρο, πριν σας καλυφθήσω. Εγώ επιπροσθέτως ήθελα να πω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, οι τιμένοι, να το πούμε έτσι, και οι κερδισμένοι θα πρέπει να το σεβαστούν. Κυρίως οι τιμένοι. Θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει ένα σεβασμός. Αυτό είπε η πλειοψηφία. Δημοκρατική χώρα είμαστε, έτσι προχωράμε. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι όπως και να πηγαίνει το θέμα και όπως και να τα παρουσιάζουν κάποιοι, οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών, ακόμη και των ημερών εκείνων που είχαμε τις εκλογές τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έμπαινε ερώτημα αν θέλουμε ως Έλληνες να μείνουμε στην Ευρώπη, είχε μια συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή ο Έλληνας, ό,τι και αν ψήφισε, ό,τι και αν ψηφίζει, στη συντριπτική του πλειοψηφία, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είναι υπέρ της Ευρώπης. Θέλει αυτός ο τόπος, αυτός ο λαός να μείνει στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως την Κυριακή δεν ψηφίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν λέμε δηλαδή ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ναι ή όχι στα μέτρα. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος εξακολουθεί και σήμερα να γίνει μια δημοσκόπηση ή να μπει και κάλπη, αν θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικογένεια αυτή που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να φύγει, πιστεύω ότι είναι θετικός υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο δημοψήφισμα αφορά σε κάτι άλλο παρά το ότι κάποιοι διασκεδάζοντας αυτά τα οποία γίνονται προσπαθούν να το ερμηνεύσουν ναι ή όχι στο ευρώ, ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι ή όχι στη λιτότητα και το καθεξής. Δεν ξέρω καν αν είναι όχι στη λιτότητα αυτό, γιατί είτε όχι είναι είτε ναι. Η λιτότητα θα υπάρχει. Με κλειστές τράπεζες τώρα μιλάμε για λιτότητα. Λοιπόν, Νάσο Νασόπουλε, Σπύρο Καμπιώτη, σας ευχαριστώ ειλικρινά για τη συμμετοχή σας στο απόψινό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Σχύρη. Θα κάνουμε τώρα εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Δείτε σε λίγο. Με κριτήριο την επαγγελματική τους αποκατάσταση συμπληρώνουν πλέον οι μαθητές στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Στο εξωτερικό για σπουδές στρέφουν πολλά παιδιά το βλέμμα τους.
ακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Είδαμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς συνέβη στη διάρκεια της ημέρας, τις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η χώρα. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν στις τουριστικές περιοχές οι επαγγελματίες από το πρωί όλα όσα εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Με υποδειγματική νυφαλιότητα και ψυχραιμία αντιμετώπισε το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής περιφέρειας τη νέα εβδομάδα, με τις τράπεζες κλειστές και τα ATM σχεδόν άδεια. Τουρισμός, μετακινήσεις, εμπόριο και συναλλαγές κινήθηκαν μέχρι στιγμής ομαλά, χωρίς προβλήματα, και φαίνεται πως την εβδομάδα που διανύουμε η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Στη Ζάκυνθο ήταν μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα, ακόμη και σε επιχειρήσεις με είδη πρώτης ανάγκης. Τονίζεται μάλιστα ότι υπάρχει επάρκεια αγαθών. Αυτό θα το δούμε από τη Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Γιατί τώρα η επάρκεια φαρμάκων που υπήρχε την Παρασκευή υπάρχει και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει διαφορά. Οι πληροφορίες είναι ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχει αυξημένη κίνηση και σε άλλη δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Στον τουριστικό τομέα η αβεβαιότητα είναι διάχυτη. Νέα πακέτα, τα λεγόμενα της τελευταίας στιγμής, που αποτελούν και ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς, δεν κλείνονται πλέον. Ωστόσο, η εκκίνηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν έδειξε σημάδια πανικού ή σπασμωδικών κινήσεων. Ναι, υπάρχει σίγουρα μεγάλη ανησυχία. Όλοι μας ρωτάνε τι γίνεται, αν υπάρχει επάρκεια αγαθών, αν θα μπορούν να μετακινήσουμε τους πελάτες από και προς τα ξενοδοχεία, προς το αεροδρόμιο, εάν έχουν τα ξενοδοχεία αρκετά τρόφιμα, εάν οι πελάτες τους μπορούν να πάρουν χρήματα από τα ATM για να μπορέσουν να πληρώσουν ενδεχόμενους λογαριασμούς που να φάνε ή να πιούν. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, για τις οποίες υπάρχουν φυσικά απαντήσεις, υπάρχουν και επίσημες απαντήσεις. Γενικά στο νησί, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ξενοδόχους σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχει επάρκεια και ότι δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την ίδια στιγμή η Ζάκυνθος ως τουριστικός προορισμός εμφανίζει απόλυτη επάρκεια σε καύσιμα και τρόφιμα, τουλάχιστον για την εβδομάδα που διανύουμε, παρά τη σχετικά αυξημένη κίνηση στα πρατήρια καυσίμων. Η κίνηση, όπως ξέρετε, και με βάση των χρόνων που έχουμε τώρα, της κρίσης που είναι την περίοδο που διανύουμε, ο κόσμος μετρημένα έβαζε χρήματα βενζίνα. Από εκεί και πέρα τώρα λίγο παραπάνω έχει αυξηθεί, γιατί ο κόσμος έχει φοβηθεί. Εμένα η αλήθεια είναι ότι η κίνηση ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, θα έλεγα όμως λίγο πιο αυξημένη σήμερα. Νομίζω ότι ο κόσμος κινήθηκε με ψυχραιμία ο περισσότερος ή είχε προετοιμαστεί. Σε εμείς ούτως ή άλλως, όπως βλέπετε και εσείς, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα ράφια μας είναι γεμάτα, έχουμε ακόμα τις εμπορικές μας συναλλαγές με τους προμηθευτές, δεν έχει αλλάξει κάτι επί του παρόντος. Σίγουρα βέβαια όλα είναι θέμα πολιτικών εξελίξεων, είναι όλα πρόβλεπτα. Η συντηρητική επάρκεια που παρατηρείται στο νησί δεν δημιουργεί ανησυχίες και όλοι πλέον, επαγγελματίες και καταναλωτές, αναμένουν τη λήξη του τραπεζικού συναγερμού ώστε να ξαναβρει η αγορά τους κανονικούς της ρυθμούς. Πάντως, το μικρό διάστημα που απομένει μέχρι τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προβληματίζει τους υπεύθυνους των διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Μέχρι την Κυριακή πρέπει να είναι όλα έτοιμα για το πρώτο δημοψήφισμα μετά από 40 χρόνια. Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές απέδειξαν ότι με καλό συντονισμό μπορούν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο τους. Όμως αυτή τη φορά η διαδικασία του δημοψηφίσματος, που πρέπει άμεσα, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, να έχουν όλα ρυθμιστεί στην εντέλεια, είναι μια νέα δύσκολη δοκιμασία για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, Βασίλης Αλεξόπουλος, μίλησε για τις δυσκολίες του εγχειρήματος και δεν έγκρυψε το άγχος που υπάρχει ώστε την Κυριακή να είναι όλα πανέτοιμα για το πρώτο δημοψήφισμα στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Ήδη σήμερα πρωί-πρωί έγινε μια σχετική σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους αρμοδίους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη άρχισαν από εμάς, είναι σε εξέλιξη, οι πρώτες υπηρεσιακές ενέργειες για να είμαστε έτοιμοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παρά των πολύ ασφιχτικών και πιστικών προθεσμιών, και είμαστε σε αναμονή και της αποστολής του εκλογικού υλικού από το Υπουργείο Εσωτερικών και κυρίως να μας έρθει το CD από το Υπουργείο Εσωτερικών με τους εκλογείς, γιατί θα συμπεριληφθούν από ό,τι πληροφορηθήκαμε και είναι οι εκλογείς γεννηθέντες του 97, αν θυμάμαι καλά, για να γίνει ο καθορισμός των εκλογικών τμήματων και να εκδοθεί η σχετική απόφαση η οποία θα υποσταγεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε αγχωμένοι. Ναι, βεβαίως. Δεν θα πω ότι δεν είμαι αγχωμένος. Και σας είπα, είμαι αγχωμένος. Και με βλέπετε κιόλας. Αλλά εάν θα πάνε καλά, όπως τα έχουμε σχεδιάσει και όπως υπολογίζουμε να μας αποσταλεί έτσι, το υλικό το οποίο θα δουλέψουμε,
Όπως είπα και πριν, θα πάμε καλά. Mm-hmm. Τα πάντα εξαρτώνται από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Mm-hmm. Εάν θα μας τα στείλουν γρήγορα και σωστά, θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που είπατε, έτσι, γρήγορα. Γιατί θα έχουμε δύο ψηφοδέλτια και το λευκό, νομίζω ότι θα είναι και το λευκό ψηφοδέλτιο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που είναι λιγότερο απαιτητικές σε αυτές τις εκλογές, αλλά αυτό δεν ελαφρύνει το βάρος που υπάρχει υπό την πίεση του χρόνου, καθώς την Παρασκευή θα πρέπει να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Ένα από τα θετικά της διαδικασίας θα είναι ο μικρότερος χρόνος αναμονής για την έκδοση του αποτελέσματος. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Με κριτήριο την επαγγελματική τους αποκατάσταση επιλέγουν πλέον οι μαθητές να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Πάντως, δεν είναι λίγα τα παιδιά που σκέφτονται να φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό. Η παλιά σκέψη «θα σπουδάσω εκεί που μου αρέσει» έχει αντικατασταθεί στις μέρες μας από το «θα σπουδάσω όπου υπάρχουν θέσεις στην αγορά εργασίας». Με αυτό το κριτήριο εξακολουθούν να προσέρχονται στα σχολεία τους οι μαθητές της γάμα τάξης ηλικίου για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επέλεξα την κοινωνιολογία από προσωπική μου επιλογή γιατί μου αρέσει, αλλά είναι μια σχολή πιστεύω που δεν έχει επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αυτό που ακούω και από παιδιά της ηλικίας μου και αυτό που θα κάνω εγώ δηλαδή είναι ότι κοιτάμε περισσότερο να έχουμε προοπτικές, επαγγελματικές προοπτικές. Είναι πολλές σχολές ας πούμε που θα μπορούσαν να έχουν κάποια επαγγελματική προοπτική αργότερα, αλλά με την κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια προοπτική. Ο ρόλος του σχολείου είναι συμβουλευτικός και κυρίως στο να οριστικοποιήσει τις επιλογές τους. Παράλληλα, να δώσει κάθε πληροφορία για τον τρόπο επιλογής και τις σχολές που είναι περιζήτητες. Μέχρι στιγμής, πολύ λίγοι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει τα μηχανογραφικά τους. Από ό,τι βλέπω στο σύστημα που έχουμε και ελέγχουμε την πορεία κατάθεσης των μηχανογραφικών, ελάχιστοι έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους. Περισσότεροι έχουν κάνει δοκιμαστικά, έχουν κάνει δηλαδή προσωρινή αποθήκευση και το σκέφτονται από ό,τι φαίνεται μέχρι ίσως εξαλείψουν και τις τελευταίες ημέρες και ώρες που τους επιτρέπεται από το σύστημα να καταθέσουν μηχανογραφικό. Οι μαθητές ανήκουν, θα έλεγα, σε δύο κατηγορίες. Εκείνους οι οποίοι με τα μόρια τα οποία έχουν μαζέψει είναι σίγουροι σχετικά με το ποια σχολή επιτυγχάνουν και σε ποια πόλη, οπότε δηλώνουν ελάχιστες σχολές. Και εκείνοι που είναι και οι περισσότεροι, οι οποίοι αισθάνονται μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την σχολή που θα περάσουν και επομένως επιλέγουν με βάση και τα μόρια που έχουν την πόλη. Φέτος έχει πολύ μεγάλη σημασία το σε ποια πόλη θα πετύχουν, διότι δεν ισχύει το περσινό καθεστώς των μεταγραφών. Λίγες ακόμα ημέρες απόμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι μαθητές προσέρχονται με φιδό προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές που προτιμούν. Αλλάζουν ρότα όσο αφορά τις επιλογές στο μηχανογραφικό, σταθμίζοντας τις περιορισμένες πλέον ευκαιρίες για το δημόσιο τομέα. Βλέπουν με πιο θετικό μάτι γνωστικά αντικείμενα που θα τις επιτρέψουν στο μέλλον είτε να εργαστούν είτε να κάνουν τη δική τους δουλειά. Το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου ολοκληρώθηκε στην Κεφαλονιά με την κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο Αντώνης Τρίτσης του Αργοστολίου. Εκεί όλοι οι αθλούμενοι κάθε ηλικίας από Ελλάδα και εξωτερικό παρουσίασαν στο κοινό τα εντυπωσιακά προγράμματά τους. Το θέμα και η συγκίνηση κυριάρχησαν στην κεντρική και τελευταία εκδήλωση του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο Αντώνης Τρίτσης του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλάμβανε την παρουσίαση 46 εντυπωσιακών προγραμμάτων από 23 διαφορετικές ομάδες που έλαβαν μέρος από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η παράδοση του ειδικού βραβείου Άννα Πολάτου στη μητέρα της αδικοχαμένης Ολυμπιονίκη Κατερίνα από τον Σιμεών Σκουτέρη, πρόεδρο της Αθλητικής Πολιτιστικής Ένωσης Γιτάνη και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κοσμοτζίμ.
Το συγκεκριμένο βραβείο που απονεμήθηκε πρόσφατα στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου στο Σύλλογο ΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού προσφέρθηκε στην οικογένεια της Άννας Πολάτου προκειμένου να κοσμήσει το μουσείο που σκοπεύει να δημιουργήσει στη μνήμη της. Μάλιστα, ο τελευταίος χορός του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ ήταν μια χορογραφία που είχε επιμεληθεί η Άννα Πολάτου πριν φύγει από τη ζωή ως προπονήτρια του Ομίλου Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης Μεγάρων και η παρουσίασή του έγινε μέσα σε έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Εν μέσω λοιπόν του ιδιαίτερα έντονου επεισοδιακού τριημέρου υπήρξαν και όμορφες στιγμές, εικόνες αισιοδοξίας και ελπίδας. Τώρα, παραδοσιακές γεύσεις και προϊόντα, βραβεύσεις αλλά και σημαντικές συμφωνίες περιελάμβανε το τρίμερο φεστιβάλ «Μπορούμε Ζάκυνθος 2015» που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Ένα masterclass διαφορετικό με διακεκριμένους executive chefs από την Τουρκία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και άλλες χώρες και με ένα πλήθος από τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου, ολοκληρώθηκε το πρώτο φεστιβάλ ίνου και γεύσης «Μπορούμε Ζάκυνθος 2015». Μόνο με τοπικά προϊόντα, οι chef του masterclass δημιούργησαν πιάτα εμπνευσμένα από τις χώρες τους και κέρασαν τους καλεσμένους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ινοπείο Καλλίνικο, που μαζί με την Ομοσπονδία Διευθυντών Αρχιμαγείρων Ελλάδος ήταν οι συνδιοργανωτές του τρίμερου φεστιβάλ που σημείωσε τεράστια επιτυχία. Όσο για τους καλεσμένους σεφ, έδειξαν ενθουσιασμένοι με την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων της Ζακύνθου, ενώ κλείστηκαν και οι πρώτες συμφωνίες. Έγινε μια αρχή, θα συνεχιστεί. Πήγε πάρα πολύ καλά. Οι σεφ είναι ενθουσιασμένοι, πήγανε και στο ναυάγιο σήμερα το πρωί και δεν θέλανε να φύγουν. Με το ζόρι δηλαδή τους τραβούσαμε από εκεί. Πάντως πήγε πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ όλους τους σπόνσορες που μας βοηθήσανε. Έχουν έρθει με μια βαλίτσα. Και ζητήσαν και αγοράσαν και ένα σάκο αγιάς για να βάλουν αυτά τα προϊόντα μαζί τους για να τα πάρουν στη χώρα τους. Ήδη κάναμε μια συμφωνία, ήταν και ο κύριος Καλλίνικος, για να προωθήσουμε τα κρασιά και το λαδοτήρι στο Μπόντρουμ και στον Πόλου, δηλαδή τους δύο Τούρκους σεφ που φέραμε μαζί μας. Και ήδη θα γίνει μια συμφωνία την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Καλλίνικο το πώς θα μεταφερθούν τα προϊόντα εκεί. Έτσι, το μόνο πρόβλημα είναι αυτό, το πώς θα μεταφερθούν. Το Μπορούμε Ζάκυνθος 2015 πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Γευστικές δοκιμές, γευσηγνωσίες, επισκέψεις σε παραδοσιακά εστιατόρια του νησιού και σε πρότυπες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης, βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις έφεραν σε επαφή τους ξένους σεφ με τα τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς τους. Όλα αυτά με κοινό παρανομαστή το καλό ζακυνθινό κρασί. Πιστεύω ότι ήταν ένα καταπληκτικό τριήμερο. Είναι η αρχή του Μπορούμε για το 2016, που πιστεύω ότι θα έχουν συμμετοχή και άλλες επιχειρήσεις από το νησί μας και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και προς το εξωτερικό. Η Τουρκία έχει και η Πολωνία πάλι έχουν δείξει ενδιαφέρον. Το Μπορούμε Ζάκυνθος 2015 ήταν μόνο η αρχή και όλοι οι διοργανωτές και παραγωγοί που συμμετείχαν εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι αυτό το φεστιβάλ θα συνεχιστεί και τελικά θα καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Αμέσως τώρα ένα σύντομο δελτίο καιρού. Στη συνέχεια η εκπομπή Σπορ στο Ιόνιον, η αθλητική εκπομπή με τον Διονύση Μπινιώρη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.